Όλα. Σήμερα λοιπόν, επειδή το ζητήσατε, μιλάμε για τον αόριστο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι ο αόριστος στα ισπανικά. Λοιπόν, αρχικά ο αόριστος λέγεται indefinido. Μιλάμε για τον αόριστο της οριστικής, έτσι, δεν indicativo. Ο αόριστος χρησιμοποιείται για να μιλήσω για μια πράξη που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε και ξέρω ακριβώς πότε έγινε. Δηλαδή, θα έχω ακριβώς το χρόνο που πραγματοποιήθηκε. Γεννήθηκε τότε, πέθανε τότε κτλ. Λοιπόν, τα ρήματα αρχικά πώς σχηματίζουν τον αόριστο. Αν θα έχω λοιπόν ένα ρήμα το οποίο θα τελειώνει σε R, τότε οι καταλήξεις του θα είναι E, Aste, O, Amos, αυτό συμπίπτει με τον μισθότα, Asteis και Aro. Ας δούμε λοιπόν πώς θα κληθεί στον αόριστο το ρήμα Τραμπαχάρ. Λοιπόν, το ρήμα Τραμπαχάρ, αυτό είναι το παρεμφατό του, βάζω την κατάληξη R, που είναι η κατάληξη του παρεμφάτου και μου μένει το θέμα. Το θέμα λοιπόν του αόριστου θα είναι το Τραμπάχ. Οπότε, το ρήμα θα κλείνεται ως εξής. Τραμπαχέ, τραμπαχάστε, τραμπαχώ, τραμπαχάμος, τραμπαχάστεις, τραμπαχάρον. Okay. Έτσι λοιπόν θα σχηματίσετε το αόριστος. Στη συνέχεια θα δούμε τα ρηματάκια που τελειώνουν σε ερ και ήρ. Τα ρήματα που τελειώνουν σε ερ και ήρ έχουν ίδιες καταλήξεις στον αόριστο. Ερ, ήρ. Οπότε οι καταλήξεις είναι οι εξής. Ή, είστε, ιό, ήμος, είστεις, ιέρον. Αν για παράδειγμα έχω το ρήμα μπεμπέρ, το θέμα του θα είναι το μπεμπ, αν βγάλω το ερ. Άρα, θα κλείνεται ως μπεμπί, μπεμπίστε, μπεμπιό. Μπεμπίμος, μπεμπίστεις, μπεμπιέρον. Αν έχω το εσκριμπίρ, εσκριμπί, εσκριμπίστε, εσκριμπιό. Εσκριμπίμος, εσκριμπίστεις, εσκριμπιέρον. Άρα λοιπόν είναι αρκετά εύκολα τα ομαλά ρήματα. Έχω να μάθω μόνο δύο κατηγορίες καταλήξεων. Τα ρήματα πρώτης συζυγίας που τελειώνουν σε α και τα ρήματα δεύτερης τρίτης συζυγίας που τελειώνουν σε ερ και ήρ. Τώρα, ας κάνουμε μερικές προτάσεις στον αόριστο για να καταλάβουμε πώς χρησιμοποιείται. Αγέρ, τραμπαχέ, πορλα μανιάνα. Εχθές δούλεψα το πρωί. Ξέρω πότε, το χθες τελείωσε. Ελάνιο πασάδο, διαχάμος, Αϊτάλια. Πέρυσι ταξιδέψαμε στην Ιταλία. Ξέρουμε πότε. Έγινε πέρυσι. Αθέων μες. Αθέων μες. Ρεθιμπή. Ούνα κάρτα. Έμι. Τία. Και βίβε. Βίβε. In Londres. Ένα μήνα έλαβα ένα γράμμα από τη θεία μου που μένει στο Λονδίνο. Αυτό το ρεθιμπί είναι αόριστος. Έλαβα, ξέρω πότε ακριβώς, αθέουν μες. Το αθέουν μες είναι όπως έχω στα αγγλικά το year ago. Ένα χρόνο πριν δηλαδή. Εδώ έχω το τραμπαχέ, εδώ έχω το διαχάμος, το οποίο είπαμε ότι στο εμείς τα ρήματα σε R συμπίπτει το ανιστότας με τον αόριστο. Οπότε λοιπόν στα ομαλά ρήματα έτσι σχηματίζεται ο αόριστος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα ανώμαλα ρήματα. Θα γυρίσω σελίδα. Λοιπόν, ανώμαλα ρήματα. Αορίστου. Λοιπόν, τα ανώμαλα ρήματα τα μαθαίνω ως εξής. Μαθαίνω το θέμα απ' έξω, πώς κάνουν δηλαδή στον αόριστο, συν την κατάληξη που θα μάθω σαν μια τρίτη κατηγορία. Νωρίτερα είπαμε ότι έχω μία κατηγορία για τα σε R, μία τα σε R και IR και τώρα θα μάθουμε μια τρίτη κλίση για τα ανώμαλα. Θέμα, συγκατάληξη.
Τα ονόματα λοιπόν, κατά λέξει του, είναι μια μίξη, ένα κράμα μεταξύ πρώτη και δεύτερη συζυγία. Οπότε θα είναι ε, είστε, ο, ήμος, είστεις, και εδώ θα είναι ιερών, θα το βάλουμε όμως δίπλα, αν το βρούμε. Καλά, και δύο εσύ μου κάνει. Θα βάλουμε ένα σημαδάκι και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί. Λοιπόν, άρα λοιπόν οι καταλήξεις των ανωμάλων του αορίστου είναι αυτές. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα θέματα. Λοιπόν, στα ανώμαλα ρήματα μαθαίνω απ' έξω κάποια θέματα. Ας πούμε το τενέρ. Έχει θέμα του. Okay. Άρα λοιπόν εγώ για να κλείνω το τενέρ στον αόριστο, θα βάζω αυτό το του μπροστά και θα γίνεται τούβε, τουβίστε, τούβο. Τουβίμος, τουβίστεις, τουβιέρον. Okay. Αν για παράδειγμα θα έχω το αντάρ, περπατώ, τότε το θέμα του θα είναι αντούβ. Άρα το ρήμα μου θα είναι αντούβε, αντουβίστε, αντούβο, αντουβίμος, αντουβίστεις και αντουβιέρον. Λοιπόν, στη συνέχεια, ας δούμε πιο δύσκολα ρήματα. Αν έχω σήμερα το εστάρ, θα είναι εστούβ. Βέβαια μοιάζει λίγο με το τενέρ αυτό. Εστούβε, εστουβίστε, εστούβο, εστουβίμος, εστουβίστεις, εστουβιέρον. Άλλα ρήματα είναι το σαμπέρ, ξέρω, το οποίο θα έχει τώρα θέμα σουπ. Σούπε, σουπίστε, σούπο, σουπίμος, σουπίστεις, σουπιέρον. Θα μπορούσα να κλείνουμε και το πονέρ και το κερέρ. Το πονέρ θα έχει θέμα πους. Άρα θα είναι πούσε, πουσίστε, πούσο, πουσίμος, πουσίστεις, πουσιέρον. Πονέρ, ας βάλουμε και το ποδέρ, μπορώ, μετά το κερέρ. Πούθ και το κερέρ θα έχει θέμα κις. Άρα το ποδέρ θα είναι πούδε, πουδίστε, πούδο, πουδίμος, πουδίστε ή σπουδιέρον. Και το κερέρ θέλω θα είναι κίσε, κισίστε, κίσο, κισίμος, κισίστε ή κισιέρον. Θυμόσαστε το απρόσωπο, το αμπέρ, το υπάρχει. Θα έχει ουμπ θέμα. Αμπέρ, το θέμα θα είναι ουμπ. Υπάρχει ουμπο. Όπως είχα το αι, αι ουμ πάρκε, ουμπο ουμ πάρκε. Ήρθεν. Ένα πάρκο. Εμπογέρα, υπήρχε πόλεμο, τα λοιπά. Λοιπόν, θα κλείνω και το βενίρ τελευταίο. Βενίρ έρχομαι. Το θέμα θα είναι βιν. Βίνε, βινίστε, βίνο, βινίμος, βινίστε, εις βινιέρον. Ωραία. Και τώρα θα κλείνω λιγάκι το αθέρ ξεχωριστά. Για να σας δείξω κάτι. Το αθέρ στον αόριστο έχει το θέμα if, αλλά έχει και θέμα if. Τι γίνεται εδώ. Το πρώτο είναι ήθε, έκανα. Ηθίστε, έκανες. Στο τρίτο οικό, αν το γράψω έτσι, θα είναι οικό. Δεν θέλω να ακούγεται κ, οπότε το άλλο θου, ο άλλος οίκος θου είναι το θέτα, ήθο. Ηθίμος, ηθίστεις και ηθιέρον. Άρα λοιπόν μαθαίνω στην ουσία δύο θέματα, γιατί στο τρίτο οικό εδώ πέρα, αν το, δεν το βάλω το θέτα, θα είναι οικό. Θέλω να ακούγεται οίκο και να διατηρήσω τον ήχο θου. Okay. Και σας έβαλα εδώ μία δίεση γιατί υπάρχουν δύο ρήματα. Το ντεθύρ που έχει θέμα διχ και το τραέρ φέρνο που έχει θέμα πράχ, τα οποία σε αυτό το τελευταίο πρόσωπο δεν έχουν αυτό το ι. Η κατάληξη τους είναι μόνο έρον. Οπότε θα τα κλείνω. Εδώ θα κλείνω τον ντεθύρ για παράδειγμα. Θα είναι ντύχε, ντυχίστε, δίχο, διχήμος, διχίστεις και εδώ θα είναι διχαίρον και όχι ιέρον. Okay. Άρα αντίστοιχα το τράιρ θα είναι τράχε, τραχίστε, τράχο, τραχήμος, τραχίστεις, τραχαίρον. Okay. Λοιπόν, ένα ακόμα ανώμαλο ρήμα το οποίο πρέπει να μάθουμε είναι το, είναι δύο σε ένα αυτό, είναι το σε και το ιρ, τα οποία στον αόριστο συμπίπτουν. Το σερ λοιπόν και το ιρ στον αόριστο είναι φουί, φουίστε, φουέ, φουίμος, φουίστης, φουέρον. Πώς θα ξεχωρίζω πότε είναι το σερ και πότε είναι το ιρ? Θυμίζουμε ότι το ιρ παίρνει την πρόθεση
Α, οπότε μπορώ να πω φουέ μέδικο. Έχω βάλει το ηλεκτρολόγιο. Φουέ μέδικο. Και θα σημαίνει ήταν γιατρός. Ενώ αν πω φουέ αλ μέδικο, επειδή έχω τώρα την πρόθεση α, θα σημαίνει πήγε στο γιατρό. Okay. Άρα λοιπόν για να τα ξεχωρίσω, βλέπω αυτή την πρόθεση εδώ πέρα. Φυσικά από το νόημα, έτσι. Αν έλεγε intelligente, fue intelligente, σημαίνει ήταν, δεν σημαίνει πήγε έξυπνο. Λοιπόν, άλλη μια κατηγορία ρημάτων είναι όσα τελειώνουν σε ουθύρ. Βλέπουμε λοιπόν τα ρήματα που τελειώνουν σε ουθύρ, τα οποία θα έχουν τώρα ένα θέμα ουχ. Για να δω τι εννοούμε. Αν για παράδειγμα έχω το κοντουθύρ οδηγό, αυτό στον αόριστο θα έχει θέμα κοντούχ. Και θα κολλάω φυσικά τις καταλήξεις των ανωμάλων. Μόνο που και αυτό μοιάζει με τον τεθύρ και το τραέρ. Δηλαδή, εδώ δεν θα έχει το ι. Άρα θα είναι κοντούχε, οδήγησα, κοντουχίστε, οδήγησες, κοντούχο, κοντουχήμος, κοντουχίστεις και στο τελευταίο θα είναι κοντουχέρον και δεν θα έχει ι. Ίδιο με αυτό, με το κοντουθύρ, τώρα θα είναι το προντουθύρ, το τραντουθύρ, τρεντουθύρ και τα λοιπά. Ό,τι τελειώνει σε ουθύρ. Οπότε, έτσι ενδεικτικά, γράφουμε τραντουθύρ, προντουθύρ, άρα αυτό θα είναι τραντούχε. Το προντουθύρ θα είναι προντούχε. Το ρεντουθύρ μειώνω ρεντούχε. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, άλλη μία παρατήρηση που έχω τώρα είναι αν θα έχω κάποια ρήματα τα οποία θα τελειώνουν σε καρ. Στον αόριστο. Είναι ομαλά τώρα. Όμως έχουν ένα κάμπιο ορθογράφικο, αλλάζει δηλαδή ένα γράμμα. Λοιπόν, αν έχω το απαρκάρ, παρκάρο, και θέλω να πω πάρκαρα, στο πρώτο πρόσωπο, αν θα το γράψω έτσι, θα είναι απαρθέ. Το γράμμα αυτό διαβάζεται θε. Θου όταν έχω διπλά εκεί. Άρα θα είναι απαρθέ. Δεν θέλω να ακούγεται απαρθέ. Θέλω να ακούγεται απαρκ. Άρα θα βάλω κου, ου και μετά ε. Απαρκέ. Στα υπόλοιπα πρόσωπα δεν έχω πρόβλημα. Απαρκάστε. Απαρκώ. Απαρκάμος. Απαρκάστε. Απαρκάρον. Δηλαδή εδώ και κάτω δεν έχω θέμα. Θα είναι το ίδιο. Okay. Με την ίδια λογική έχουμε κάμπιο ορθογράφικο και σε όσα ρήματα τελειώνουν σε γάρ. Αν έχω για παράδειγμα το γεγάρ στο πρώτο πρόσωπο του αορίστου, αν το γράψω έτσι, γεχέ θα διαβάζεται. Δεν θέλω να διαβάζεται γεχέ, θέλω να κρατήσω τον ήχο γ. Άρα θα του βάλω εδώ ένα ου, γεγέ. Στα υπόλοιπα όμως είναι κανονικά, γεγάστε. Γεγό. Okay. Αυτό γίνεται γιατί το συγκεκριμένο γράμμα διαβάζεται χ όταν έχει διπλά εκεί. Okay. Τα υπόλοιπα θα είναι κανονικά, δεν θα έχουν θέμα. Άρα λοιπόν έχω πρόβλημα με τα καρ, τα γαρ και ένα τελευταίο είναι τα ρήματα που τελειώνουν σε θαρ. Ας πούμε ότι έχω το κουρθάρ διασχίζω. Αν στο πρώτο το γράψω έτσι, είναι λάθος γιατί είπαμε ότι στα ισπανικά δεν έχω συνδυασμό γραμμάτων θέτα έψιλον, οπότε ποιο άλλο διαβάζεται θου, το θε. Άρα το πρώτο θα είναι κουρθέ. Στο δεύτερο θα είναι κρουθάστε κανονικά. Στο τρίτο κρουθό. Κρουθάμος. Κρουθάστης. Κρουθάρων κανονικά. Άρα παρατηρώ λοιπόν ότι το μόνο μου πρόβλημα και εδώ είναι το πρώτο πρόσωπο. Okay. Δεν το κλείνω όλο βασικά. Το τρίτο φτάνει, φαίνεται. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν τα όσα έχουν κάμπιο. Ορτογράφικο. Κάμπιο, συγγνώμη. Ναι, κάμπιο ορτογράφικο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια που έχουν μια άλλη αλλαγή. Ας πούμε ότι έχω το ρήμα καέρ. Πέφτω. Το ρήμα καέρ έχει δύο φωνήεντα στην κατάληξη. Στο πρώτο θα είναι φούνε σε καεί. Έπεσα. Έπεσες. Καείστε. Στο τρίτο δεν είναι πολύ ωραίο έτσι και δεν μπορεί να διαβαστεί κιόλας. Οπότε θα βάλω ένα υγριέγα. Καγιό. Καίμος. Καΐστης, καΐστης.
και αγέρων. Όσα ρήματα θα έχουν αυτά τα δύο, θα έχουν δύο φωνή ένταξη. Αέρ, κρέερ, κρεή, κρεήστε, κρεγιό. Κρεήμος, κρεήστεις, κρεγέρον. Θα μπορούσα να έχω construir, κατασκευάζω. Και αυτό έχει δύο φωνή ένταξη. Construi, construiste, construyó. Με γριέγα, construimos, construisteis, construyeron. Θα μπορούσα να έχω destruir, καταστρέφω. Destruir, destruiste, destruyó. Και ούτω καθεξής. Μπορούσα να είναι το leer, διαβάζω, λέει, λέιστε, λεγιό. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αυτό το θεματάκι εδώ πέρα, εδώ, στο τρίτο νικό και στο τρίτο πληθυντικό, που παίρνουν αυτό το υγριέδα. Okay. Και μια τελευταία κατηγορία ρημάτων είναι όσο μοιάζουν με το παιδίρ, ας πούμε, μάλλον πρώτα λεφτά έχω άλλη μία. Λοιπόν, αυτά που μοιάζουν με το παιδίρ, για να δούμε πώς κλείνεται το παιδίρ, ζητώ παραγγέλνω. Παιδί, παιδίστε, πηδιό. Τι παρατηρώ, τρίτο ενικό, κάνει το AE. Παιδίμος, παιδίστεις, πηδιέρον. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και στο τρίτο πληθυντικό. Άρα αυτό έχει τρίτο ενικό κεφάλι και τρίτο πληθυντικό. Σαν αυτό είναι το σερβί, οπότε θα είναι σερβί, σερβίστε, σύρβιο. Σερβίμος, σερβίστεις, σύρβιέρον. Αντίστοιχα, θα είναι και το preferir. Οπότε, για παράδειγμα, θα έχω preferir, preferiste, preferio. Preferio. Το πρέ είναι το πρόθεμα, άρα το ή θα μπει εδώ πέρα. Preferimos, preferiste, preferierum. Αντίστοιχα, θα είναι και το mentir. Mentir, λέω ψέματα. Mentiste, mintio. Mentimos, mentiste, mintieron. Υπάρχουν και κάποια μέσης φωνής. Divertirse. Με divertite, divertiste σε divirtió. Vestir, με vestite, vestiste σε vistió. Okay. Αντίστοιχα, σε γύρ. Σε γύ, σε γύστε, σιγιό. Σε γύμο, σε γύστε, σιγέρον. Αντίστοιχα, τα παραγωγά του. Κονσεγί, κονσεγίστε, κονσιγιό. Αυτό θα κλείνεται έτσι. Sentir, νιώθω. Συντή, συντήστε, συντιό. Όλα λοιπόν αυτά τα ρήματα εδώ κλείνονται σαν το παιδί. Okay. Όλα αυτά είναι σαν αυτά. Όλα αυτά είναι σαν το καέρ. Okay. Πάρα πολύ ωραία. Και μια τελευταία κατηγορία λοιπόν για σας είναι το μωρίρ πεθαίνω και το ντορμίρ. Τι κάνουν αυτά? Τρίτο ενικό. Το τρίτο πληθυντικό πάλι αλλάζουν. Κάνουν το ου. Άρα, για να πω πέθανα, μωρή. Δεν ακούγεται πολύ καλό στα ελληνικά. Μωρίστε. Εδώ θα είναι μουριό. Μωρίμος. Μωρίστεις. Και εδώ πάλι ου. Μουριέρον. Οπότε, τι παρατηρώ? Ότι θα έχω και σε αυτά τρίτο ελληνικό. Τρίτο πληθυντικό. Αντίστοιχα, ντορμί, ντορμίστε, ντουρμιό, ντορμίμος, ντορμίστεις, ντουρμιέρον. Θεωρώ ότι έχω καλύψει όλα τα νόματα του ορίστου, ωστόσο λίγο να δω και τα βήματα που έχουν μέσα φωνή, γιατί τα κλείνω το σύνορα, αλλά για να είμαστε σίγουροι. Ας πούμε ότι έχω το λεβαντάρσε, σηκώνομαι. Εδώ θα κλείνω την αντωνυμία μπροστά, με τεσέ, νος ως σε. Και το ρήμα θα δω τι συζυγίας είναι, λεβαντάρ, α, σε άρ, πρώτη. Άρα πώς θα το κλείνω, με λεβαντέ, κανονικά. Τε λεβαντάστε, σε λεβαντώ, νος λεβαντάμος, ως λεβαντάστεις και σε λεβαντάρουν. Λοιπόν, μάλλον για τελείωμα, θα σας πω και μερικές προτάσεις ακόμη στον αόριστο. Ayer fui al trabajo a las 3. Χθες πήγα στη δουλειά στις 3. Tuve cursos por la tarde. Είχα μαθήματα το απόγευμα. Por la noche,
Ρεγκρεσία κάφτα, γύρισα σπίτι μου. Με δουτσέ, έκανα ντους. Φενέ, έφαγα βραδινό. Αλγοράπιδο. Ιδί, είδα. Μισέριε, φαβορίτα. Και είδα την αγαπημένη μου σειρά. Λασαμπέχα, μαντέψτε ποιο είναι. Λοιπόν, αλλάς δώσ με ακοστέ. Ας και με ακοστέ το τάρτο. Στις 2 λοιπόν, ξάπλωσα. Αυτά για τον αόριστο. Ελπίζω να τα καταφέρατε με την επανάληψη. Τα λέμε την επόμενη φορά.